Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής διοργάνωσε για πέμπτη συνεχή χρονιά με την έγκριση της Susan G. Common for the Cure τον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων Greece Race for the Cure ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Ο φετινός αγώνας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα τρέχουμε για τη ζωή. Είναι ο πέμπτος επαιτειακός μας αγώνας του Greece Race for the Cure. Οι γυναίκες που βιώσαμε τον καρκίνο του μαστού σήμερα γιορτάζουμε γιατί επιζήσαμε και είμαστε καλά και είμαστε εδώ για να δώσουμε το ζωντανό παράδειγμα στις γυναίκες ότι με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού που είναι μόνο η έγκαιρη διάγνωση ο καρκίνος του μαστού ιάται. Αλλά και να τιμήσουμε τις γυναίκες που έχασαν τη μάχη με τη ζωή. Είμαι 16 χρόνια χειρουργημένη, θέλω να πω. Ήμουνα με ένα δύσκολο περιστατικό, όμως είμαι καλά, είμαι εδώ και στηρίζω άλλες γυναίκες σαν εθελόντρια και σαν πρόεδρος του Συλλόγου. Είναι πάρα πολύ συγκινητική ημέρα. Ξεκίνησε με μια πάρα πολύ ωραία ομιλία από τις Survivors, που είπανε καθεμία το δικό τους μήνυμα, το δικό τους νόημα από όλη αυτή την ιστορία και την περιπέτεια που έχουν περάσει με τον καρκίνο του μαστού. Ήταν πολύ συγκινητικό. Αισθάνθηκα πολύ μικρή και εύχομαι να έχω αυτή τη δύναμη που έχουν δείξει εκείνες στη ζωή τους, έστω λίγη από αυτή. Είστε μια γυναίκα survivor. Ναι. Είμαι μια γυναίκα survivor, έχω ασθενήσει 2 φορές. Παρόλα αυτά είμαι μάχημη, δίνω τον αγώνα μου για να ευαισθητοποιηθούν οι γυναίκες για να προλάβουν, αλλά ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία και να συμμετέχει σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας σήμερα. Και το βασικό είναι να πούμε ότι είναι η άσημο όλα αυτά, αρκεί να το προλάβουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι γιατροί μας λένε ότι όταν προληφθεί έγκαιρα, ακριβώς αυτό, έχουμε κερδίσει τη μάχη. Είμαι survivor, είμαι εδώ και 6 χρόνια. Νόσησα 6 χρόνια πριν, στα 29 μου. Φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά από εκείνη την περίοδο και μετά νιώθω πολύ πιο δυνατή, με περισσότερη θέληση για ζωή και με χαρά. Εσύ είχες ανάλογες περιπτώσεις στο περιβάλλον σου? Εγώ ευτυχώς είμαι σε μια οικογένεια που δεν είχε ποτέ... Επειδή είσαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σχετικά. Περιστατικό με καρκίνο του μαστού ποτέ. Ωστόσο εγώ είχα πιάσει κάτι στα 16 και ο γιατρός είχε κρίνει απαραίτητο κάνω μαστογραφία. Και μόλις είδαμε ότι δεν ήταν τίποτα εννοείται, είπε ότι από εκεί και έπειτα θα τα παρακολουθώ κάθε χρόνο. Είναι νοαδενώματα, τα οποία θα παρακολουθώ πραγματικά κάθε χρόνο. Έχω κάθε Αύγουστο ραντεβού με υπέρηχο και τα κοιτάω για να δω. Είναι εκεί, έχουν μεγαλώσει, έχουν κάνει, έχουν δείξει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι αυτό οφείλω να το κάνουν όλες οι γυναίκες.